Πάμε να βρούμε τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη, τον δήμαρχο εδώ της περιοχής. Θα καλημερίσουμε και τον δήμαρχο. Δήμαρχε, τι γίνεται? Καλημέρα κύριε δήμαρχε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε, πώς είστε? Κάνουμε υπομονή και προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, ναι. Πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Εδώ πρέπει να σας πω ότι μας λένε ότι θα έχετε διαδρομή τύπου Παθεμελή. Δεν είναι το ίδιο, διότι εμείς δεν βάζουμε κανόνες γενικά να μην βγαίνει ο κόσμος ή να κλείνουν τα καταστήματα. Εμείς είχαμε δώσει και έχουμε δώσει άδεια στα καταστήματα και τα έχουμε υποστηρίξει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Όμως φτάνει ένα σημείο που χάνουν τελείως την αίσθηση του μέτρου και ξεφεύγουν. Εκεί λοιπόν, ναι. Όταν ο πολίτης που μένει απέναντι, ο νέος που δίνει πανελλήνιες, η νέα οικογένεια με το μικρό μωρό, ο άρρωστος, ο εργαζόμενος που την άλλη μέρα πρέπει να πάει να δουλέψει, όταν όλοι αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν, να κοιμηθούν και να χάνουν την υγεία και τον ύπνο τους, εκεί πρέπει να μπει πια ένα φρένο και ένα όριο. Εκεί, κύριε Δήμαρχε, δεν μπορείτε να αναστείλετε την άδεια και να πείτε δεν θα λειτουργεί εδώ πέρα μαγαζί. Εμείς ακούστε. Δεν γιατί θέλουμε τώρα φαίνεται να λίγο σαν να θέλουμε και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, αυτού του είδους τα μαγαζιά που είναι στην παραλιακή, δεν μπορείς στις 11 η ώρα να κάθεσαι και να απολαμβάνεις μόνο τη θάλασσα. Δεν κάνουν αυτό οι νέοι. Το ξέρετε έτσι και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Δουλεύουν μέχρι το πρωί έχοντας δυνατή μουσική. Ή δεν θα δουλεύουν ή θα δουλεύουν έτσι. Στις 11 η ώρα κλείνω τη μουσική, δεν θα πάει κανένας. Εάν η επιλογή μας είναι ή να ξενυχτάνε όλη την πόλη, και όταν λέω όλη την πόλη, για να ακριβολογώ τη μισή πόλη, από την Ποσειδόνος και πολλά τετράγωνα επάνω, μέχρι το Λόφο Πανία, αν έχετε υπόψη σας, μέχρι τα σύνορα με το αεροδρόμιο, το παλιό αεροδρόμιο, και σχεδόν δηλαδή στη μέση της απόστασης με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, που φτάνει η πόλη μας, ακούγεται πεντακάθαρα το πρόγραμμά τους. Αυτό που συμβαίνει, δεν μπορώ να στο περιγράψω φέτος, εν τω μεταξύ ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον για να καλύψει ο ένας τον άλλον, σηκώνουν ακόμα πιο δυνατά τη μουσική. Συγγνώμη, αυτό γίνεται φέτος για πρώτη φορά. Φέτος υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Τόσο έντονο υπάρχει φέτος. Και επειδή τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε, αλλά όχι τόσο έντονο, ναι. Τους φώναξα όλους τους καταστηματάρχες σε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο πριν ξεκινήσει η σεζόν, το ξαναλέω, όλους μαζί και κάναμε μία κουβέντα. Και τους είπα ότι δεν μπορεί να μου δίνετε δύο επιλογές ή να σας κλείσω ή να είναι η μουσική στο Θεό και ο κόσμος να είναι ξενυχτισμένος και να βασανίζεται. Πρέπει να βρούμε μία χρυσή τομή, μία μέση οδό. Και εσείς να παίξετε τη μουσική σας, αλλά και ο κόσμος να μην αναγκάζεται να την ακούει και να τρίζουν τα παράθυρά του από το πρόγραμμά σας. Άρα, συγγνώμη, αυτό συμφώνησαν οι καταστηματάρχες. Το συμφώνησαν. Είπαμε ότι τα πράγματα θα είναι φέτος καλύτερα από πέρσι, ναι. Και αντί να είναι καλύτερα, είναι χειρότερα. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Συμφωνήσαμε βεγγαλικά να μην ρίχνουν. Ξέρετε, βεγγαλικά κανονικά θέλουν άδεια να πάρεις, ναι. Από το λιμενικό ή την αστυνομία. Δεν παίρνουν, τα πετάνε. Τους είπα μην πετάτε βεγγαλικά μετά τις 10.30 το πολύ πολύ 11. Δεν μπορεί 3 ώρα ξαφνικά να ακούν βεγγαλικά και να ξυπνάνε τα μωρά, να κλαίνε, τα σκυλιά να γαυγίζουν. Δηλαδή ξεσηκώνεται η πόλη στο πόδι. Δεν μπορεί να έχουμε Πάσχα κάθε βράδυ. Λοιπόν, ναι. Μου είπανε ναι, θα πετάμε μέχρι τις 11 η ώρα. Όσο το τηρήσατε εσείς που δεν ήσασταν παρόντες στην κουβέντα, αλλά τόσο το τήρησαν και εκείνοι. Συγγνώμη που γελάω, αλλά έχει και το σουρεαλιστικό του πράγματος, έτσι. Βέβαια, μα για σκεφτείτε όμως, για σκεφτείτε, κάθε βράδυ εδώ να γιορτάζουμε το Πάσχα. Πρέπει να πω ότι φίλος τώρα πολίτης της περιοχής λέει ότι όταν φυσάει προς το μέρος μας, ακούγεται ως την Παναγίτσα στο παλαιό Φάλιρο. Ναι. Επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο Δήμαρχος. Παίζουν πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, δεν είναι ο ανταγωνισμός ποιος θα τρυπήσει, δηλαδή να φτάσουν να βγάλουν αίματα τύμπανα των πελατών για να πούμε ότι φτάσαμε στην απόλυτη διασκέδαση. Μπορούμε να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με μουσική, με δυνατή μουσική, ναι. Αλλά όχι μουσική που να ακούγεται στα 3 και στα 5 χιλιόμετρα. Μιλάμε ότι το μπάσο από τη μουσική ακούγεται μέσα στις κρεβατοκάμαρες και δονεί τα κρεβάτια των ανθρώπων που προσπαθούν να κοιμηθούν. Αυτά δεν είναι φυσιολογικές καταστάσεις. Κύριε Δήμαρχε, πάντα έτσι ήταν όμως, έτσι. Το παραλιακό μέτωπο, πάντα έτσι. Όχι, ήταν πάντα έτσι. Και εσείς έχετε διασκεδάσει εκεί και εμείς έχουμε διασκεδάσει εκεί και η νεολαία εκεί διασκεδάζει και με αυτόν τον τρόπο. Και λέω, θα ήταν μια λύση να κλείσουν αυτά τα μαγαζιά. Δεν νομίζω ότι θα το ήθελε ο Δήμος να κλείσουν αυτά τα μαγαζιά, να απομακρυνθούν. Εγώ δεν θέλω να κλείσουν. Ή δεν θα ήθελε, δεν θα θέλατε να μπουν. Βοήθησα ως δημοτική αρχή, βοήθησα να δημιουργηθεί αυτή η ζώνη, ας πούμε. Άλλωστε εσείς δίνετε τις άδειες. Εσείς δεν δίνετε τις άδειες. Τις άδειες τις δίνουμε σε ένα πλαίσιο δεσμευτικό όμως. Δηλαδή, αν ο άλλος έχει τις νόμιμες προδιαγραφές, δεν πάω να του πω δεν θα ανοίξει κατάστημα. Βέβαια, ακούστε γιατί τους το είπα και αυτό. Εάν φτάσουμε στα άκρα,
Αν δούμε δηλαδή ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και ότι θέλουν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά mm-hmm. ό,τι γουστάρουν γράφοντας τα παλιά τους τα παπούτσια την κοινωνία και τους υπόλοιπους ανθρώπους και το Δήμο, έχουμε δικαίωμα να βγάλουμε μια ρυθμιστική απόφαση πολεοδομικού χαρακτήρα πια και να πούμε ότι δεν επιτρέπονται καθόλου καταστήματα στην παραλία υγειονομικών διαθέτων. Mm-hmm. Είναι ακραίο. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε. Αυτό θα σας ρωτάω. Το θέλει αυτό ακόμη και η Δημοτική Αρχή να φύγουν αυτά τα μαγαζιά από τον Άλυμο. Εάν μας βάζουν εκβιαστικά το δίλημα ή θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν θα κοιμάστε το βράδυ ή αλλιώς κλείστε μας, ναι, θα τους κλείσουμε. Όμως το προτιμητέο δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτό που προτιμάμε είναι να βρούμε τη μέση οδό, να δούμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν ώστε και ο κόσμος να διασκεδάζει και η κερδοφορία να έχουν και να έρχεται ο κόσμος στην πόλη μας και ταυτόχρονα και ο υπόλοιπος κόσμος, ο οικιστικός ιστός, να μην υποχρεώνεται κάθε βράδυ να ακούει το πρόγραμμα και ξέρετε, ακούει ταυτόχρονα τα μπουζούκια από τη μία που στείνει πάνω στην αμμουδιά ο ένας με τον τράπερ. Έχει ποικιλία. Έχει ποικιλία και το ακούμε ταυτόχρονα και τον τράπερ από τη μία και, το μόνο κοινό τους είναι ότι είναι πάνω στην αμμουδιά σε χώρους που υποτίθεται έχει δώσει ο ΕΟΤ ή ο ένας ή ο άλλος άδεια για καντίνα. Και την καντίνα την κάνουν κέντρο διασκέδασης, ξέρετε, δηλαδή πάμε σε καινούργιες φαντασίες. Αυτά είναι τώρα θέματα πολεοδομικά και θέματα του Δήμου και το πώς δίνεται την άδεια. Απλά εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι παραδίπλα υπάρχει Γλυφάδα, πιο και υπάρχει Βούλα, υπάρχει το Ελληνικό, σε όλο το παραλιακό μέτωπο, όσα χρόνια τουλάχιστον το γνωρίζουμε, αυτό συμβαίνει. Ναι, τώρα έχουν συγκεντρωθεί στον Άλυμο τα καταστήματα. Ναι. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείτε, δεν υπάρχουν πια πάνω στην παραλία καταστήματα στις υπόλοιπες περιοχές. Εδώ έχουμε τα περισσότερα και είναι και πιο συγκεντρωμένα, ας το πούμε. Mm-hmm. Δεν είναι κακό αυτό. Εμείς το θέλουμε, αλλά το θέλουμε σε ένα λογικό πλαίσιο, να μην είναι εκτός ελέγχου. Εάν κάποιος είναι στη Βάρκιζα, υπάρχουν καταστήματα στη Βάρκιζα, ξέρετε, που είναι στα βράχια, ας πούμε. Mm-hmm. Γύρω-γύρω είναι ερημιά. Αυτοί μπορεί να παίζουν στο Θεό. Στο ακροτήρι του Αγίου Κοσμά που και εκεί είχαμε ένα κατάστημα το οποίο τώρα έκλεισε πια, πραγματικά παίζαν πάρα πολύ δυνατή μουσική και ήταν επίσης στο Θεό η ένταση. Αλλά δεν τους είχαμε ενοχλήσει ποτέ γιατί δεν είχε περίοικους. Οπότε πήγαιναν εκεί και κάναν ό,τι θέλανε. Εδώ που είναι μέσα στη γειτονιά, στα 50 μέτρα από τα σπίτια, δεν είναι μόνοι τους. Ξέρετε, η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Πώς θα γίνει, δεν μπορεί λοιπόν. Έτσι να διασκεδάζει κάποιος ξαγρυπνώντας τον διπλανό. Άρα θα κλείνουν στις 11 τα μαγαζιά. Ή μετά θα παίζουν τίποτα, θα κάνουν μιλάνια. Εγώ τους είπα, υπάρχει λύση, λύση να ρίξουν 20-30% την ένταση, να βάλουν ηχοπετάσματα και μονώσεις στις εγκαταστάσεις τους και να μην φέρουν βεβαίως αυτά τα διάφορα events που κάνουν, τα οποία είναι τα τελευταία πολύ λίγων χρόνων είναι, ας πούμε. Τα events τώρα, εγώ τα προηγούμενα τα καταλαβαίνω που λέτε, γιατί εγώ καταλαβαίνω και το πόσο ενοχλητικό είναι για τον κάτοικο του Αλίμου να ακούει όλο αυτό τον μπαμπαμπούπα δίπλα στο σπίτι του. Τώρα τα events όμως, τι θα τους πείτε, θα σας φτιάξω το πρόγραμμα εγώ, πώς θα γίνει? Όχι, δεν θα φτιάξω το πρόγραμμα, αλλά αν θέλουν να φέρουν συγκρότηση μπουζουκιών, ζωντανής κέντρου διασκέδασης, θα πρέπει να έχουν και τις περιγραφές. Αν θέλουν να φέρουν μπουζούκια με τραγουδιστή μπουζουκιών που ήταν, ξέρω εγώ, σε κλειστό κέντρο στην Αθήνα το χειμώνα, να τον κατεβάσουν στην παραλία, να τον κατεβάσουν με τις ίδιες περιγραφές που ήταν και στο κέντρο. Κλειστό γύρω-γύρω, με ηχομόνωση, όχι ανοιχτά πάνω στην αμμουδιά με τα ηχεία στραμμένα στα σπίτια. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι μεταξύ ας πούμε. Γραφικού, γελίου και επικίνδυνου. Να βάζει τον τραγουδιστή με τα μπουζούκια πάνω στην αμμουδιά σε μια ξύλινη εξέδρα και τα ηχεία να γυρνάνε στα σπίτια και να ακούνε όλοι μαζί το πρόγραμμα που γίνεται το καλοκαίρι. Τώρα, για πόσες μέρες ισχύει αυτό, γιατί διαβάζω ότι αυτό θα το δείτε πιλωτικά πώς θα πάει και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Θα ισχύσει για μία εβδομάδα, ξεκίνησε από χθες. Μέχρι τις 7 του μήνα, δηλαδή. Μέχρι τις 7 του μήνα, ακριβώς. 7 του μήνα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί θα δούμε σε ποια κατεύθυνση πια θα πάμε. Να δούμε και τα καταστήματα, τι προτάσεις θα μας κάνουν, πώς μπορεί να λειτουργήσουν. Εάν μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη, δηλαδή, και το συμφωνήσουμε με έναν τρόπο λιγότερο ενοχλητικό. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα ακούγεται τίποτα. Εντάξει, σε μία ζώνη που έχει με καταστήματα θα υπάρξουν και φορές που θα ακουστεί και θα ενοχλήσει. Αλλά άλλο να είναι μια φορά στο τόσο κάτι να ξεφεύγει. Και άλλο να είναι το σύστημά μας το καθημερινό όλων μαζί. Θα δούμε λοιπόν την Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς διαμορφώνει την κατάσταση και εκεί θα πάρουμε τις αποφάσεις μας πια για τις επόμενες μέρες. Θέλω να ελπίζω, γιατί θα φωνάξουμε και τα καταστήματα να είναι εκεί αν θέλουν, θέλω να ελπίζω ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή, γιατί η διάθεσή μας είναι αυτή όλα αυτά τα χρόνια και το έχουμε αποδείξει. Μακάρι. Μακάρι, κύριε Δήμαρχε, να δούμε τη χρυσή τομή μπορεί να βρεθεί και με τους καταστηματάρχες, γιατί είναι πολύ μεγάλος και ο όγκος των ανθρώπων οι οποίοι διασκεδάζουν, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα μαγαζιά και όπως είπατε τα θέλετε κι εσείς εντός του Δήμου σας.
Έτσι είναι. Τους θέλουμε, αλλά ξέρετε, θέλουμε να έχει και μια ποιότητα. Δηλαδή, όταν λέμε να κάνουμε τη Ριβιέρα, όποιος πάει στη Ριβιέρα στην Νότια Ευρώπη, θα συναντήσει μια κατάσταση πολύ οργανωμένη. Ναι. Δεν θα δει τέτοιες εικόνες με πολύ έντονη μουσική. Θα δει δηλαδή μια ποιοτική κατάσταση. Θέλουμε να έχει μια ποιότητα η διασκέδαση εδώ. Δεν θέλουμε να είναι ο ένας πάνω στον άλλον να καλύπτει ηχητικά και ας πούμε να καταντάει η μουσική κακοφωνία. Δεν θέλουμε δηλαδή εικόνες τριτοκοσμικές. Άρα ουσιαστικά, Δήμαρχε, είναι προειδοποίηση τώρα αυτό που γίνεται, έτσι. Ακριβώς, είναι μια πρώτη προειδοποίηση ότι έχουμε τα εργαλεία να επιβάλλουμε κάποια πράγματα εάν δεν μπορεί να βρεθεί τώρα, συνεννόηση. Τώρα τι να σας πω, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε τον κύριο Κονδύλη. Κύριε Δήμαρχε, είστε ακόμη μαζί μας. Βεβαίως. Συγγνώμη για την αναμονή. Λέει ο Χρήστος, καλημέρα, συγχαρητήρια στο Δήμαρχο Αρσέστρο Παγκράτη. Λέει να δει τι γίνεται. Αρχελάω και Σπύρου Μερκούρη στην Πλαστήρα. Χαμός, δεν μπορείς να σταθείς από την ηχορύπανση. Να μοιράσει το ασπίδες, λέει ο Φώτης, με τους λογαριασμούς του νερού. Συνέχισε, τι είναι. Ο Χρήστος από το Παγκράτη λέει να φύγουμε, δηλαδή. Άσε που πώς δόθηκαν αυτές οι άδειες, συνεχόμενα καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια μέσα σε πολυκατοικίες. Έλεος για το Παγκράτη. Ναι. Ναι. Και λέει ο άνθρωπος να φύγουν από το σπίτι τους. Αυτό λέει, τι. Αυτό λέει, να το συνεχίσουμε. Ο Γιάννης λέει Τζούνε, είσαι απαράδεκτος. Ο Νίκος Μαντάς λέει με το καλό και στον Πειραιά. Να γιάσει το χέρι του Δημάρχου, το κέντρο του Πειραιά υποφέρει. Ο Κώστας Τζανάκης λέει ότι δεν είναι δημοκρατική αυτή η συμπεριφορά με τους επιχειρηματίες που αποδίδουν δημοτικά τέλη και πολλά χρόνια. Και μπορεί να πάει στη Μύκονο να σταματήσει αυτό με τα καταστήματα. 2 χρόνια έχουν να δουλέψουν αυτά τα μαγαζιά γενικά όλα. Λέει ο Κώστας από το Κοροπή. Γενικά είναι διαφορετικές οι απόψεις. Άλλοι είναι υπέρ σας και άλλοι είναι κατά. Ο Γιάννης από το Χολαργό λέει ότι η μουσική ενοχλεί το αεροδρόμιο. Δεν ενοχλούσε, λέει, και κοιμόντουσαν μια χαρά. Ναι. Τώρα μπερδεύουμε, ναι, ναι. Μπερδεύουμε, ναι. Τις γραβάτες με τα σόβρακα τώρα. Ο Κώστας λέει καλημέρα σας. Στηρίζω τον Δήμαρχο, λέει, παρόλο που δεν μένω στην περιοχή, αλλά έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει να επενδύσουν. Υπάρχει δυνατότητα να έχουν ηχεία στα οποία ήχος δεν διαχέεται στο περιβάλλον. Επίσης μπορεί να έχουν ηχομόνωση. Δεν μπορεί κάποιος να βγάζει χρήματα δημιουργώντας προβλήματα στους άλλους, όπως για παράδειγμα να πας στη δουλειά την επόμενη μέρα. Κύριε Κονδύλη, ναι, συνέχισε. Αυτό. Κύριε Κονδύλη, εσάς ήρθαν και σας διαμαρτυρήθηκαν κάτοικοι. Όχι απλώς διαμαρτυρήθηκαν, μου έχουν στείλει μηνύματα, έχουν καλέσει το Δημαρχείο, έχω δεχτεί επιστολές, αλλά έχω και ιδίαν αντίληψη. Ξέρετε, επειδή περνάω και ελέγχω και εγώ ίδιος, πολλές φορές είναι τέτοια η ένταση της μουσικής για αυτόν που είναι απ' έξω. Προσέξτε, όχι μέσα στο κατάστημα, απ' έξω, που τρομάζει. Ξέρετε, είναι αυτό το σφίξιμο που σε πιάνει, ας πούμε, πάνω από το θωμάχι. Λοιπόν, τρομάζεις από την ένταση του ήχου. Και τον ακούς πολύ πολύ δυνατά, ακόμα και όταν είσαι έξω ή μακριά από το κατάστημα. Έχω ιδίαν αντίληψη, ναι, και ναι. Σας λέω ότι αυτό το πράγμα είναι πραγματικά όχι απλώς ανυπόφορο, γιατί κάποιος ενοχλείται γιατί είναι παράξενος. Ναι. Ξέρετε, μπορώ να καταλαβαίνω πότε κάποιος είναι παράξενος και ιδιότροπος και πότε πραγματικά η κοινωνία έχει. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι τώρα. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και το λέω αυτό, μήπως φέτος είναι η πρώτη, επειδή έρχονται εκλογές του χρόνου. Το κάνατε φέτος για τους δημότες. Δεν μπορώ, πρέπει να το ρωτήσω. Εντάξει, καλά κάνετε, αλλά. Προβοκατόρικα. Ναι, θα μπορούσα, επειδή ακριβώς του χρόνου είναι εκλογές, θα μπορούσα να κάνω το κορόιδο και να τα έχω καλά με όλους. Να λέω στους κατοίκους ότι τι να κάνω εγώ, είναι θέμα της αστυνομίας να ελέγξει τα καταστήματα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Τα προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα υπήρχε όχι τόσο έντονο. Γι' αυτό και τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάστε, και είχε γίνει και πέρσι και πρόπερσι κάποια κορονοπάρτι που είχαν γίνει, που είχαμε ξαναμιλήσει και μαζί. Ναι, είχα, ναι. Και είχα σφραγίσει 2 καταστήματα, είχα πάλι μπει στο στόχαστρο, πάλι δηλαδή είχα δεχτεί επιθέσεις. Δεν είναι ότι τώρα προσπαθώ να βάλω μια τάξη, είναι διαρκής η προσπάθεια, αλλά παρότι προσπαθούμε διαρκώς να μαζεύουμε το πράγμα, το πράγμα διαρκώς έχει μια τάση να φεύγει εκτός ελέγχου. Είναι ανοιχτά κάθε μέρα τα καταστήματα αυτά, κύριε Κονδύλη? Είναι μόνο Παρασκευή, Σάββατο? Όχι, είναι ανοιχτά κάθε μέρα και ανάλογα, ξέρετε, το event ή την λειτουργία του κάθε ενός καταστήματος, έχουμε ένταση κάθε μέρα από κάποια. Δεν είναι δηλαδή όλα μαζί όλες τις μέρες, εκτός από την Παρασκευή, όπως λέτε, και το Σάββατο, που είναι όλοι μαζί. Τις υπόλοιπες μέρες, άλλο στην Τετάρτη, άλλο στην Πέμπτη, άλλο στην Κυριακή, έχουν όλοι από τέτοια πράγματα, ας πούμε. Θέλω να πω στον κύριο που λέει ότι δεν είναι δημοκρατικό, ότι κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δημοκρατία σημαίνει ο ένας να σέβεται τον άλλον και η ελευθερία του καθενός να μην παραβιάζει την ελευθερία του άλλου. Δεν μπορώ εγώ να διασκεδάζω
σε βάρος της υγείας του άλλου. Υπάρχουν νόμοι στην πολιτεία μας και λένε μουσική στα μαγαζιά μέχρι τις 11. Εγώ έρχομαι λοιπόν και λέω, το μπόνους που σας είχα δώσει ως Δήμος, να παίζετε μέχρι τις 12, 1, 2, 3, 4, επειδή κάνατε κατάχρηση και δεν το σεβαστήκατε, το παίρνω πίσω και μείνετε με αυτό που σας δίνει ο νόμος. Ο νόμος σας δίνει μέχρι τις 11. Παίχτε μέχρι τις 11. Θέλετε παραπάνω, θα συμφωνήσουμε με τον τρόπο που θα λειτουργείτε να μην ενοχλείτε τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα στη φυσιολογική διαβίωση. Δήμαρχε, έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς γιατί είστε πάντα διαθέσιμος και είμαστε πάντα σε επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτό δεν ξέρετε, δεν είναι αυτονόητο τις περισσότερες φορές. Και θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ελπίζουμε βασικά να. Να βρεθεί μια λύση. Ναι, και τα μαγαζιά να δουλεύουν και οι κάτοικοι να μην ενοχλούνται γιατί η λύση υπάρχει. Δεν είναι τίποτα τρομερό. Ούτε θα ανακαλύψουν ούτε τα έχει λύσει τεχνολογία αυτά. Τα έχει λύσει τεχνολογία. Και δεν είναι και η πυρηνική φυσική. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνη. Καλημέρα. Καλημέρα.